Γεια σας παιδιά, Ζωντάξ εδώ. Νέο βιντεάκι σήμερα μετά από 10 μέρες σχεδόν. Κάναμε ένα αρκετά μεγάλο, όχι τόσο αρκετά μεγάλο, κάναμε ένα break τέλος πάντων για ένα διάστημα. Γιατί έκανα άνοιξα πάρα πολλά packs, έκανα διάφορα draftάκια, αλλά δεν είχα τόσο καλό content, δεν είχα να βγάλω κάτι τόσο καλό. Αλλά λοιπόν από σήμερα τώρα, μια και ξεκινάει Team of the Season, όπως και πέρσι, θα παλέψω να έχουμε σχεδόν κάθε μέρα βίντεο, ή αν όχι σχεδόν κάθε μέρα να έχουμε μέρα παραμένα, κάθε δεύτερη μέρα βιντεάκι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ουσιαστικά ας πούμε highlights και γενικότερα διάφορα SBCs τα οποία έκανα από τις προηγούμενες 2 εβδομάδες. Οπότε αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο γιατί θα έχουμε την κάθε μέρα όπως σας είπα, και μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε και τις ειδοποιήσεις για να τα βλέπετε όσο πιο γρήγορα γίνεται, και μια γραφή όσο καινούργια. Τέλος πάντων λοιπόν, η EA έβγαλε διάφορα SBCs, έβγαλε πάρα πολλά SBCs αυτό το διάστημα των τελευταίων 2 εβδομάδων περίπου. Γιατί εμείς τα κάναμε όλα, αλλά δυστυχώς δεν βγάλαμε κάτι τόσο τρομερό όπως θα δείτε. Αλλά μείνετε μέχρι το τέλος γιατί θα σας δείξω την ομάδα μου και γενικότερα να μου πείτε κι εσείς πώς να την αλλάξουν, μιας και τώρα που ξεκινά Team of the Season και θα παίξουμε Wicked League. Θα έχουμε rewards από Division Rivals, θα έχουμε όλα πραγματάκια και πιστεύω θα κάνουμε καλά upgrades. Εδώ πέρα από το 86-Sin, δηλαδή για να καταλάβετε, αυτό το 86-Sin SBC λογικά υπήρχε μια εβδομάδα πριν ή μια μισή εβδομάδα κάπου εκεί. Βγάλαμε τον Navas που δεν είναι κάτι τόσο τρομερό. Grindera λίγο, μπας και βγάλω κανένα καλό παίχτη, κανένα high rated παίχτη, μιας και τώρα έρχονται λογικά Team of the Season SBC, τα οποία δίνουν guarantee, όπως και πέρσι λογικά έτσι και φέτος θα υπάρχει. Νομίζω σε 2 μέρες από τώρα όταν βλέπετε το βίντεο ξεκινάει και η community, Team of the Season, όπου θα έχει λογικά μερικές καλές κάρτες, θα έχει μερικές κακές. Ελπίζουμε όπως πέρσι που είχαμε βγάλει, αν θυμάστε, μερική Team of the Season Undeviral από την Team of the Season Community, από τον Guarantee, να βγάλουμε κάτι ανάλογο και καλό και φέτος. Εδώ πέρα από το 86-Sin βγάλαμε Navas, από το 84-Sin βγάλαμε Harry Kane 89, ο οποίος θα μας βοηθήσει πάρα πάρα πολύ πιστεύω, δεδομένου ότι είναι πολύ high rated. Οπότε αυτά, η αλήθεια είναι ότι έχω μείνει πάρα πολύ πίσω, όπως σας έχω πει και το ξέρετε ήδη αυτό, αλλά εννοείται πως θα πούμε τώρα Wicked League στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, και θα έχουμε και την Πέμπτη ή η Παρασκευή που θα ανέβει το βίντεο Division Rival Rewards και Marquee Matchups, ό,τι άλλο pack έχουμε, για να ανεβεί λίγο το κλάμπ μας, να έχουμε να μαζέψει πακέτα για Team of the Season, να έχουμε και παίχτες ώστε να κάνουμε τα Team of the Season SBCs, έτσι ώστε να έχουμε υλικό. Τώρα στο Farta Food Draft πραγματικά θα ανεβεί βιντεάκι με Food Draft Challenge και τα σχετικά, λογικά αύριο ή μεθαύριο. Δεν κάνω spoiler, αλλά γενικότερα πιστεύουμε ότι Team of the Season να βελτιωθούν ακόμη πιο τα drafts, γιατί αν θυμάστε μια περίοδο ήταν πάρα πολύ καλά, δίνει πάρα πολλούς icons για όσους παίζουν draft αρκετά. Πλέον δεν δίνει τόσο πολύ, έχει πέσει πάρα πολύ το food draft. Ελπίζω με Team of the Season όπως και πέρσι να ανεβούν και να βελτιωθούν λίγο τα drafts. Εδώ πέρα βλέπετε, κλασικά κάναμε όλα τα throwback marquee matchups, κάναμε γενικότερα σχεδόν όλα τα SBCs. Δεν βγάλαμε κάτι, τρομερό. Αυτά λοιπόν. Και σιγά σιγά λοιπόν να σας πω από τώρα, όσο βλέπετε στα τελευταία packs τα οποία άνοιξα. Γενικά έχω ανοίξει και άλλα packs, έκανα πολλά upgrades, ό,τι packs είχε, απλά βάζω μερικά γιατί όπως είπα δεν έβγαλα κάτι τρομερό, οπότε δεν θα σας δείξω όλα. Λοιπόν, όσον αφορά την ομάδα, αν θυμάστε είχαμε τύχει Shapeshifter Arnold από το Footbirth Departback. Έχουμε και Prime Moments, έχουμε και Prime Raul από το Prime Icon Pack. Όταν μπουν οι νέοι icon swaps, σκέφτομαι πως κάνω τον Gattuso. Θα δούμε, ανάλογα δηλαδή το αν έχω ρίξει να τα παίξω, αν θέλω να δηλαδή αν έχω ρίξει όχι να τα χαντάρω, αν μου έχω ρίξει τέλος πάντων να παίξω cut battles. Εδώ πέρα βγάλαμε και ένα Rodri 85 overall, ο οποίος και αυτός μπορεί να μπει σε κάποιο SBC. Τέλος πάντων, έχουμε έναν Raul, έχουμε έναν Arnold. Το κακό με την ομάδα μου είναι ότι είναι σχεδόν όλα tradable, οπότε δεν μπορώ να κάνω τρομερές αλλαγές δυστυχώς. Οπότε θα δούμε, δηλαδή έχουμε Μπαλωτέ στην επίθεση, Flashback untradable, Vardy τον 87, τον Man of the Month, το player of the month, συγγνώμη. Έχουμε γενικότερα Varane tradable, έχουμε πολλούς untradable, τον Oblak στο τέρμα, αλλά θα δούμε. Έχουμε, πιστεύω τώρα με Team of the Season όπως και πέρσι, στην Team of the Season η ομάδα μου άλλαξε ραγδαία, γιατί μαζεύεις και εύκολα coins, πιστεύω βγάλεις κάτι καλό, και γενικότερα πιστεύω θα βελτιωθεί πολύ η ομάδα, όπως είναι και λογικό, και θα βελτιωθεί σε όλους όσους δεν έχουν τόσο ήδη καλή τέλος πάντων. Και βγάλαμε και ένα Goretzka, δηλαδή τα καλύτερα που βγάλαμε αυτές τις δύο εβδομάδες ήταν ο Navas και ο Kane από τα 84 και 86 συν, και γενικότερα ο Rodri και ο Goretzka, δηλαδή πολύ μίζερα, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ είναι η ομάδα μου όπως τη βλέπετε. Το chemistry είναι 97 γιατί ακόμη ο Robertson και ο Semedo δεν έχουν το loyalty και πρέπει να κάνω και τον Vidal CDM. Παίζουν όλοι σε 10 εκτός από Vidal που θα παίζει σε 7 μάλλον.
και πιθανότητα και τον Θόρμπι, ο οποίος λογικά θα φύγει. Όπως βλέπετε, έχουμε στο πάγκο Λοζάνο, γιατί μπορούσα να το χωρέσω, αλλά δεν ήθελα, γιατί πιστεύω είναι προτιμότερο να μπαίνει Super Sub προς το τέλος και θα είναι πιο καθοριστικός εκεί πέρα, πιστεύω. Και τον Ρενάτο Σάντες, ο οποίος μπορεί να παίξει άνετα CM και CDM πάλι ο Super Sub. Οπότε αυτή είναι η ομάδα, δεν είναι κακή πιστεύω. Ίσως πουλήσω Ράμος και πάρω με κάποιον Ουμτιτί, κάποια καλή τριγαρτούλα για να έχει 10 chemistry και ο Σεμέντο και ο Βιδάλ. Αλλά θα το δούμε αυτό. Τέλος πάντων, πείτε μου στο σχόλιο. Αυτή τη στιγμή έχω 60 χιλιάρικα. Λογικά με τα Division Rivals Rewards, αν βγάλουμε κάτι καλό, fingers crossed, αν βγάλουμε κάτι καλό, θα πάμε γύρω στα 100 χιλιάρικα το λιγότερο και με τα ό,τι άλλο έχει τέλος πάντων. Οπότε με 100 χιλιάρικα πήρουμε στο γουλού, πείτε μου τι λέγεις μπορώ να κάνω. Αν και πιστεύω το μεγάλο upgrade θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, στα rewards δηλαδή από το Winged League τα οποία θα παίξουμε, μιας και θα έχουμε team of the season. Οπότε αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κοινό στο κανάλι, τα λέμε αύριο. Γεια σας.